Στο μείζον θέμα που άνοιξε με τη χρήση ημί της μάσκας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Όπως είπε, η χρήση είναι απαραίτητη, ωστόσο χρειάζεται προσοχή στην επιλογή. Εννοείται ότι το επόμενο διάστημα, τώρα που τα περιοριστικά μέτρα αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνονται πίσω και να πηγαίνουμε προς μια κανονικότητα, για να είμαστε ασφαλείς σε αυτή την καινούργια κανονικότητα, στους κλειστούς χώρους ειδικά, σε όλους τους κλειστούς χώρους, στα φαρμακεία αλλά και στα υπόλοιπα, θα πρέπει να πάμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διατηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής όπως πάντα που λέγαμε από την αρχή. Και ναι, με τη χρήση μάσκας. Εμείς το λέγαμε από την πρώτη μέρα για τη χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους. Όχι μόνο για τον ασθενή να φοράει μάσκα, αλλά για τον καθένα να μπαίνει πλέον σε ένα κλειστό χώρο. Τις τελευταίες ημέρες πάντως και στα φαρμακεία της Λάρισας παρατηρείται αύξηση της ζήτησης, με την τιμή της να έχει πέσει σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνεχίζεται η γκρίνια των πολιτών, δεδομένου ότι συνιστά ένα επιπλέον έξοδο. Τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί η ζήτηση. Οι τιμές έχουν πάει σε ικανοποιητικά. Δεν έχουν πάει στα επίπεδα που ήταν το Δεκέμβριο. Σε τι τιμές βρίσκουμε? Αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία οι χειρουργικές μάσκες, που για αυτές είναι οι κατάλληλες, πολλούνται μεταξύ 70 και 80 λεπτά. Η μάσκα, ναι. Ελπίζω να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Όσο αυξάνεται η παραγωγή και υπάρχει διαθεσιμότητα, πιστεύω να το πετύχουμε κι αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα έξοδο το οποίο μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου. Το καταλαβαίνουμε σαφώς και για μας. Και εμείς εξοδεύουμε πάρα πολλές μάσκες, τις οποίες εμείς ήδη τις αγοράζουμε ακριβά, αλλά και ο καθένας μας, έτσι. Είναι ένα δύσκολο και δυσβάσταχτο έξοδο για τους πολίτες. Αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία. Νομίζω ότι οι τιμές πρέπει να πέσουν κι άλλο. Αλλά δεν είναι κάποια ενέργεια την οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς πάνω σε αυτό.